Κόπους και προσπάθειες χρόνων για την κατάκτηση των στόχων που έχουν θέσει αντικρίζουν στους πίνακες εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας οι νέοι φοιτητές. Πολύ διάβασμα, πολύ κόπο. Και τώρα που το βλέπω να γράφει ιατρική, ξέρω εγώ, είναι όνειρο. Ο ενθουσιασμός και η δικαίωση καθρεπτίζονται στο πρόσωπο της Κωνσταντίνας Γιαννίκου, που κάνει πράξη το όνειρο της ζωής της να γίνει γιατρός και να βοηθήσει μικρά παιδιά. Στην αρχή ήθελα να ασχοληθώ με τη βιολογία και με την έρευνα, αλλά μετά κατάλαβα ότι η εργαστηριακή ζωή ίσως δεν μου ταιριάζει τόσο. Και λέω, μ' αρέσουν τα παιδιά. Μ' αρέσει γενικά όλο αυτό το να γνωρίζεις το σώμα, να καταλαβαίνεις περισσότερα γι' αυτό και πώς λειτουργεί. Και λέω τι είναι καλύτερο από την ιατρική και μετά να ασχοληθώ με παιδιατρική. 7 στους 10 υποψηφίους που προέρχονται από γενικά λύκεια και 7 στους 20 από ΕΠΑΛ κατάφεραν τελικά να περάσουν το σκαλί της τρίτοβάθμιας εκπαίδευσης. Όχι υπερβολές, όχι ξενύχτια. Ήθελε επιμονή, υπομονή, προσπάθεια και αγάπη σε αυτό που έκανα και στο στόχο που είχα. Οι βάσεις όλων των περιζήτητων σχολών σημείωσαν αισθητή άνοδο. Ναι, ήταν η πρώτη μου επιλογή και πιστεύω ότι ήταν ότι δεν τα παράτησα καθόλου τη χρονιά. Παρόλο ότι υπήρχαν κάποιες φάσεις όσο περνούσε η χρονιά που έλεγα ότι δεν παίζει να τα καταφέρω, αλλά δεν το παράτησα ακόμα και αν δυσκολευόμουν. Στις ιατρικές σχολές η αύξηση κυμάνθηκε από 125 έως 350 μόρια. Πριν από ένα χρόνο η Κωνσταντίνα πέτυχε την εισαγωγή της στη φαρμακευτική, όμως δεν το έβαλε κάτω και φέτος με 19.220 μόρια περνά την πόρτα της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης στην τέταρτη θέση. Είναι πάρα πολύ περήφανη θεωρώ, όλοι είναι πάρα πολύ χαρούμενοι για μένα, είμαι και η πρώτη γιατρός της οικογένειας, οπότε ναι, είναι πάρα πολύ χαρούμενοι, ενθουσιασμένοι. Όλα αυτά τα χρόνια στήριξες? Φυσικά. Οι γονείς μου λέγανε ότι θέλεις και αν δεν τα κατάφερες να βγαίνει και στο εξωτερικό με τη βοήθειά τους, αλλά φυσικά είναι και πολλά τα χρήματα. Και πέρυσι που είχα περάσει φαρμακευτική, αυτοί ήταν κάτι ενθουσιασμένοι και μου λέγανε δεν χρειάζεται για ιατρική, τέλεια σχολή είναι και αυτή. Αλλά ήταν πολύ χαρούμενοι για μένα. Και τώρα που το κατάφερα κιόλας και μου είδανε πόσο ευτυχισμένη ήμουν εγώ, εντάξει, έχουν ξετρελαθεί κι εκείνοι. Στις νομικές σχολές από 175 έως 490 μόρια. Η Σοφία Νταγιαντά από το Γενικό Λύκειο Γαζίου με 19.045 μόρια πέτυχε την εισαγωγή της στη νομική Αθηνών. Είναι η πρώτη μου επιλογή, η οικογένειά μου με στήριξε, όποια απόφαση και αν έπαιρνα θα ήταν δίπλα μου και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ στο να πετύχω το στόχο μου. Γιατί νομική? Επέλεξα αυτή τη σχολή γιατί με εξέτερε το γεγονός ότι η κατοχή ενός πτυχίου δεν συνεπάγεται και ένα συγκεκριμένο επαγγελματικό μέλλον. Υπάρχουν πολλές επαγγελματικές διεξόδους, οπότε μπαίνοντας σε αυτό το τμήμα θα μπορέσω να επιλέξω μετά τι ταιριάζει σε μένα και τι θα ήθελα να κάνω. Ανωδική ήταν η τάση και στις οικονομικές σχολές. Ο Ιπποκράτης Χριστάκης με 18.300 μόρια εισάγεται στο τμήμα Οικονομικής Επιστήμης στην Αθήνα. Σίγουρα νιώθω μια ανακούφιση αφού ο κόπος, ας πούμε, απέδωσε. Και μια τεράστια ευχαρίστηση ότι όντως κατάφερα να κάνω αυτό που ήθελα στην πραγματικότητα. Ιδανικά, ποια ήταν η δουλειά με την οποία θα θέλεις να ασχοληθείς πάνω στις σπουδές? Αυτό τώρα θα δούμε μέσα στο πανεπιστήμιο, γι' αυτό διάλεξα και αυτό το τμήμα, ώστε να καταλάβω καλύτερα τι μου αρέσει. Στις πρώτες τρεις θέσεις με την υψηλότερη βάση εισαγωγής κατατάσσονται η αρχιτεκτονική του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με 19.950 μόρια, η ιατρική Αθηνών με 19.000 μόρια και η ψυχολογία της στρατιωτικής σχολής αξιωματικών σωμάτων της Θεσσαλονίκης με 18.905 μόρια. Στον αντίποδα, η μεγαλύτερη πτώση στη βάση εισαγωγής σημειώθηκε στη Σχολή Ευελπίδων με διαφορά 1.805 μορίων σε σχέση με πέρυσι.